Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι, αλλά αν δεν ήταν η ομόφωνη απόφαση για τα παιδιά του ήρωα, θα μπορούσα να το πω νωρίς και πιο εμφατικά. Μοιάζουμε, έτσι όπως εξελίχθηκε το πράγμα, σε μια αιαρινή σύναξη τακτοποιητών και συμφεροντοφυλάκων. Ούτε καν αιαρινή, θερινή πλέον. Έπεσα και κοιμήθηκα χτες με 7 τροπολογίες. Όταν ήρθα εδώ, πριν από μια μισή δύο ώρες ήταν 11 και μέχρι να μπω στην αίθουσα και να αρχίσει η διαδικασία έχουν γίνει 15. Αυτό αριθμητικά μόνο. Δεν θα μπω σε καμία συζήτηση. Τα δύο για τα οποία πρέπει να τοποθετηθώ είναι η σύμβαση της Ναγκόγια και η σύμβαση με το Αζερμπαϊτζάν. Έχουμε ήδη τοποθετηθεί αρνητικά. Οι θέσεις μας είναι καταδεθμένες. Για λόγους τάξης θα μπορούσα και να καταθέσω για μία ακόμα φορά στα πρακτικά τις θέσεις μας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται έτσι όπως ήρθε η διαδικασία. Είναι όχι κατηγορηματικά. Η πρώτη, ενώ μοιάζει να προστατεύει τη βιοποικιλότητα, είναι επί της ουσίας προστατεύει τη βιοποικιλότητα υπέρ των πολυεθνικών και των διεθνών συμφερόντων και θα βρεθούμε μπροστά σε απίστευτα πράγματα τα επόμενα χρόνια και ειδικά η γεωργία, όχι στη δική μας χώρα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η δε δεύτερη με το Αζερμπαϊτζάν, όπως και να τη βαφτίσετε, είναι ένα ενεργειακό παιχνίδι στο οποίο υποχρεώνεται η χώρα να πάρει θέση. Επομένως, δεν θα το συζητήσουμε καθόλου, δεν θα μπούμε με τίποτα στη συζήτηση οποιονδήποτε, είτε είναι θετικές, αρνητικές, καλές, τακτοποιητικές, διότι η διαδικασία είναι απαξιωτική, δεν μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει και να είναι και έντιμος με τον εαυτό του, δεν το συνηθίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, να χρησιμοποιεί τη Βουλή για να αποκτά βιντεάκια χρήσιμα στον προεκλογικό αγώνα, οπότε αποχωρούμε.